You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Oh, δώσε λίγο δυνατά να ξεκινήσει η ωραία Παρασκευή μας. Γιατί σήμερα που είναι Παρασκευή, πρέπει να κλείσει ωραία εβδομάδα. Και θα κλείσει με σούπερ αφιέρωμα εδώ στο Cooler και One Direction. Δώσε! Σήμερα θα ακούσουμε εδώ στο Cooler αποκλειστικά μόνο τραγούδια One Direction. Θα πούμε πάρα πολλά νέα, θα πούμε τα τελευταία νέα, γιατί από το προηγούμενο αφιέρωμα που είχαμε κάνει Cooler και Μουσικό έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Βασικά έχουν αλλάξει πράγματα. Το ξέρετε, τα περάσαμε και εδώ μαζί, τα λέγαμε εκεί και στα Mad News, τα λέγαμε και εδώ μέσα στην εκπομπή. Αλλά σήμερα θα τα ξαναπούμε γίτσες! 2-31! Ναι, 5 και 6! 6! Έψιλον! Εγώ, Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δώστε δυνατά να ακούσουμε. Σήμερα λοιπόν ακούμε μόνο δικά τους κομμάτια, βλέπουμε δικά τους αποκλειστικά βίντεο κλιπ και όπως σας έχω πει και θα το ξαναπώ στα αφιερώματα, αυτό που δεν θέλει κανείς να δει είναι τον παρουσιαστή να μιλάει πολύ. Πρέπει να βλέπουμε τραγούδια, πρέπει να ακούμε τραγούδια, να απολαμβάνουμε βίντεο κλιπ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε, εύχομαι να περάσει ένα τέλειο μεσημέρι. Πετάξτε τσάντες στα πάντα, πλησιάζουν οι γιορτές. Ένα Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, πάρα πολύ ωραίο. Η πόλη είναι στολισμένη, φωτισμένη, όλα τα καταστήματα θα είναι πάρα πολύ έως αργά ανοιχτά, να ξέρεις, και το Σάββατο και την Κυριακή. Παντού έχει μπαζάρ, παντού έχει προσφορές. Γίνεται χαμός και στη Γλυφάδα θέλω να σας πω, αν το ακούσετε, εμείς μένουμε νότια και το ξέρουμε. Γενικά σε όλες τις περιοχές της Αθήνας θα γίνεται, αλλά στην Γλυφάδα έχει το Σάββατο την κόκκινη νύχτα. Που θα είναι τα καταστήματα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, σου λέει ανοιχτά. Και θα είναι πολύ γιορτινά, ο κόσμος θα πηγαίνει, ο κόσμος θα έρχεται. Θα πάμε για καφέδες, θα αλωνίσουμε, θα κάνουμε τα ψώνια μας. Γενικά θα περάσουμε καταπληκτικά. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα όλα πίσω σας, αφήστε τα σχολεία, αφήστε τα φροντιστήρια όλα αυτή τη στιγμή και επικεντρωθείτε στο αφιέρωμα. Επικεντρωθείτε στο One Direction, γιατί ξέρω ότι το θέλατε πάρα πολύ αυτό το αφιέρωμα. Και επειδή έχουμε ξανακάνει, για να μην πει κανείς, Ευαγγελία μου, γιατί κάνεις δεύτερη φορά One Direction. Θα κάνουμε δεύτερη φορά και Boys Noise, όπως έχουμε πει. Θα κάνουμε και ο Stan και όλα δεύτερη φορά. Αλλά One Direction είναι το συγκρότημα το οποίο είχε αρκετές αλλαγές τη χρονιά που πέρασε και έχει αρκετές αλλαγές από τότε που κάναμε εμείς το πρώτο αφιέρωμα. Οπότε, βάσει μηνυμάτων και βάσει αλλαγών μέσα στο group και πολλών ειδήσεων, θεωρήσαμε σωστό και πρέπον να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί και να ξεκινήσουμε από τους Αντίδοση! Λοιπόν, δεν θα σας πάω πολύ το χρόνο, κάθεσα πάρω τα χαρτάκια τα ωραία που έχουν ετοιμάσει εδώ τα παιδιά και ο Σπυράκος μας μέσα. Δεν θα σας πάω πάρα πολύ το χρόνο στο να λέμε πράγματα και δεν θα πούμε πάλι τα ίδια πράγματα. Τα περισσότερα και τα βασικά τα ξέρουμε, δεν θα πούμε πάλι πώς δημιουργήθηκαν, τι κάνανε, πότε, τι πού. Θα πούμε 5-10 πραγματάκια βασικά, θα πούμε τα νέα που είχαμε. Ξέρουμε όλοι ότι μιλάμε για ένα αγγλικό ιρλανδικό συγκρότημα. One Direction είχε 5 μέλη, αυτή τη στιγμή έχει 4 μέλη, όπως ξέρετε. Η έδρα τους είναι το Λονδίνο και όπως έχουν πει και οι φίλοι οι άλλοι 5 Seconds of Summer, όταν γνωριστήκανε μεταξύ των, άντε να τους καταλάβεις, λέει τα αγγλικά που μιλάγανε. Μιλάνε Λονδρέζικα Φαρσί. Το συγκρότημα λοιπόν αποτελείται από τον Niall Horan τώρα, Liam Payne όπως ξέρετε, Harry Styles και Louis Tomlinson. Μας έφυγε ο Zayn Malik, όπως είχαμε πει εδώ. Είχαμε στενοχωρηθεί, τον είχαμε κλάψει το μακαρίτι, τι να το κάνουμε. Είχατε στενοχωρηθεί πολύ, θυμάμαι τότε, μου στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Zayn Malik λοιπόν αποχώρησε. Ποια μέρα, τη μέρα της γιορτής μου. Θα την ξεχάσουμε ποτέ. 25 Μαρτίου 2015 αποφάσισε, εν πάση περιπτώσει, να αποχωρήσει από το group. Έχουν βγει τρίτη, όπως ξέρουμε, στο βρετανικό X Factor το 2000. 10, πολύ σωστά. Και προτείνω να φύγουμε γρήγορα, να ακούσουμε τραγούδι και να επιστρέψουμε για να σας πω για τους δίσκους και για το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το What Makes You Beautiful, και να σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια. Για πάμε!
φωτογραφία εδώ στο Cooler. Σήμερα μιλάμε για τους One Direction και ένα πάρα πολύ ωραίο και φρέσκο boy band που μας αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει, το τιμάμε. Παίζουμε εδώ όλα τα video clips, παίρνουμε όλα τα τραγούδια. Σήμερα έχουν τιμητική τους εδώ στο Cooler. Βλέπουμε αποκλειστικά τα video clip τους. Θα διαβάσω και μηνύματά σας γιατί μου έχετε ζητήσει τραγούδια και θέλω, ακόμα και αν ζητά τραγούδια, θέλω να διαβάσω γιατί μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ από καρδιάς και θέλω να διαβάσω. Όλα. Θα προσπαθήσω γιατί κοιτάω τι έχω να πω. Έχει γίνεται χαμούλης. Αλλά όπως έχουμε πει, στα αφιερώματα δεν σας αρέσει το μπλα μπλα. Σας αρέσει να βλέπετε τραγούδι και να ακούτε. Για δώσε λίγο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους δίσκους που είχαν βγάλει τα παιδιά. Έχουν μέχρι στιγμής 4 δίσκους. Apple Night βλέπω εδώ. Take Me Home, Midnight Memories και το Made in the AM που έχει βγει. Το What Makes You Beautiful, λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι και το σύγκλο που, εντάξει, είναι και το πιο δημοφιλές, όπως ξέρετε, με αυτό έκαναν έτσι τον ντεμπούτο τους, με αυτό ξαφνικά τους είδαμε και είπαμε, ω, παιδιά, ποιες φατσούλες είναι αυτές, ποια παιδιά είναι αυτά, από πού ξεφυτρώσανε, βρε αδερφέ. Έγινε 4 φορές πλατινένιο στην Αμερική και έχει πάνω από 6 εκατομμύρια πωλήσεις. Επίσης έγινε νούμερο 4 εδώ στο Billboard Hot 100 και το νούμερο 1 στα charts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2012 βλέπω εδώ κέρδισε Brit Award για το καλύτερο βρετανικό single πάνω από σχεδόν 800 εκατομμύρια views στο YouTube, καταλαβαίνεις. Έτσι τα παιδιά έχουν ρεύμα, πάνε ανωδικά και συνεχίζουνε. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτά. Βέβαια τους χτύπησε και ένα γεγονός, ξέρεις τώρα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα για ένα boy band είναι εννοείται να δέσουν, να έχουν χημεία, να είναι ενωμένοι, να είναι αγαπημένοι για να προχωρήσουν. Όταν μέσα υπάρχουν, ας πούμε, περίεργα θέματα, υπάρχουν κόντρες, υπάρχουν ζήλες, υπάρχουν προβλήματα, κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Όχι ότι συμβαίνει σε αυτό στο group, λες σου λέω τώρα, τι μπορεί να απομακρύνει τα μέλη ενός group. Κάποια στιγμή όλοι ακούσαμε για την αποχώρηση του Ζένι, μας έρθει ντουβλος, σαν να μας χτύπησε τούβλο στο κεφάλι. Δεν το περιμέναμε, δεν μας είχε προετοιμάσει κανένας ότι αυτός μπορεί να οπισθοχωρήσει και να φύγει και να τα παρατήσει και να τα αφήσει, γιατί δεν καταλάβαμε κιόλας γιατί έγινε, γιατί ήταν σε μια εποχή που γενικότερα το boy band είχε μόνο ανωδική πορεία, εκτόξευση για την ακρίβεια, πολλή ζήτηση, πολλές συναυλίες. Κοιτάξτε, τα παιδιά πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωπα με όλη αυτή τη δημοσιότητα και με πάρα πολλά χρήματα πυραμιδενικά στους λογαριασμούς τους, καταλαβαίνετε, έτσι. Ήρθαν όλα λίγο απότομα. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε, είναι το Live While You Were Young. Είναι βασικό single του δεύτερου άλμπουμ, το Take Me Home που είπαμε, που βγήκε το 2012. Το νούμερο λοιπόν 3 στο Billboard Hot 100, πλατινένιο στην Αμερική και πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, 400 εκατομμύρια views στο YouTube αυτό, παρακαλώ. Για δώστε λίγο δυνατά και να κάτσουμε λίγο σιγά σιγά. Να διαβάσουμε και κανένα μηνυματάκι δικό σας. Θα περάσω στο Facebook να διαβάζω και μηνύματα. Θα σας λέω και πράγματα. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Δεν ξέρω τι θα προλέω, βέβαια, να πω. Γιατί θέλω να ακούσουμε και, θέλω να ακούσουμε και τραγούδια. Μαριλού, Μαριλού λέει: Γεια σας, Ευαγγελία μου. Δεν ακούω το συγκρότημα αυτό. Οπότε δεν μπορώ να σου γράψω τραγούδια. Ακούω άλλο στυλ μουσικής και pop, βέβαια. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Άκουσε, μπορεί να σας αρέσει κάποιο τραγούδι και να ξεκινήσεις να τους ακούς. Γιατί όχι. Αμέ. Ελευθερία από Θεοδόρου, Never Enough. Αν βρείτε, λέει, και παίξετε όλο το Made in the AM καινούριο άλμπουμ, έχετε κερδίσει τηλεθέαση. Δεν μπορούμε να παίξουμε όλο το άλμπουμ, δυστυχώς, γιατί είναι τόσα τραγούδια που έχουμε να παίξουμε. Μακάρι να είχα ένα τρίωρο μπροστά να το βάλουμε όλο. Νικολέτα Βασιλάκη, το Night Changes, Still My Girl, Story of My Life, γιατί τα έχουν τραγουδήσει και οι Boys and Noise, να αποσυνδυώνται τα δύο group. Και μην ξεχνάτε, αφιέρωμα στους Boys and Noise, εννοείται θα κάνουμε και θα κάνουμε πάλι όλα με τη σειρά τους και όλα σιγά σιγά. Επίσης, το τραγούδι Perfect, το πρώτο single των One Direction, λοιπόν, μετά την αποχώρηση του Zayn, που ανήκει στο album Made in the AM, κυκλοφόρησε 16 Οκτώβρη το 2015 και όμως έχει προλάβει να κάνει ήδη 90 εκατομμύρια views στο YouTube. Είναι όπως είδατε και ακούσαμε το τραγούδι το πρώτο μετά την αποχώρηση του Zayn Malik, που τραγουδάνε οι τέσσερις. Και όπως βλέπετε, το group συνεχίζει ακάθεκτο, δεν μασάει μία. Εννοείται ότι γενικότερα στα group θα γίνουν αλλαγές. Δηλαδή και στις μεγαλύτερες μπάντες και στα μεγαλύτερα group, δηλαδή και τις μεγάλες rock μπάντες υπήρχαν πάντα αλλαγές. Κάτι γινόταν με έναν κιθαρίστα, κάτι γινόταν με έναν drummer. Γενικότερα αλλαγές θα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν εσάς σας αρέσει να τους στηρίζετε και αγαπάτε τη μουσική τους, όσες αλλαγές και να γίνουν, ας γίνουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο Cooler.
Κομματάρα, αυτά είναι από τα αγαπημένα τα δικά μου, έχω να σας πω. Still my girl και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Για δώστε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα σας πω τώρα, επειδή έχουμε άλλες δύο νοτιτούλες και όπως βλέπεις δεν χωράει τίποτα σε αυτήν την εκπομπή, δηλαδή μπορώ να μιλάω τρεις ώρες για τους One Direction. Θέλω να πάμε να πούμε για τον Zayn Malik, γιατί ξέρω ότι σας είχε πονέσει και σας είχε προβληματίσει αυτή η αποχώρηση, που ακόμα και σήμερα, ας πούμε, αλήθεια δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε. Δηλαδή, πολλά παίζουν, πολλά συμβαίνουν. Έχω συλλέξει και έχω βρει στην αρχή, λοιπόν, τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Zayn, ο οποίος είχε πει ότι όντας μέσα στο group δεν μπορούσε να δείξει στον κόσμο τον πραγματικό του εαυτό. Αυτό και okay, μπορεί και να συμβαίνει, γιατί όταν μιλάμε για 5 ανθρώπους και μιλάμε ότι όταν ξέρετε τώρα τι γίνεται στην παγκόσμια βιομηχανία και ξέρετε τι γίνεται γενικότερα με τους manager, το τι πρέπει να βγει με τις δισκογραφικές, τι δεν πρέπει να βγει, τι πρέπει να δείξουμε, όλα αυτά. Τέλος πάντων, μάλλον πιέστηκε, αυτός ήθελε να λειτουργεί αλλιώς για τον εαυτό του. Κάποιοι προφανώς του λέγανε να λειτουργήσει αλλιώς, δεν το άντεξε, έσκασε λίγο το πραγματάκι. Ήθελε κάτι λοιπόν διαφορετικό και δεν ήθελε να κάνει και τα δύο πράγματα μαζί. Τώρα λοιπόν με τη solo καριέρα του λέει, μπορεί να δείξει στους φαν του ποιος πραγματικά είναι. Άρα με αυτές τις δηλώσεις καταλαβαίνουμε ότι μάλλον πιεζότανε. Κάποιος τον εμπόδιζε, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Επίσης λέει, νιώθε την ανάγκη να ζει σαν φυσιολογικός νέος και να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Αυτό είναι λίγο άκυρο, γιατί από τη στιγμή που επιλέγεις να παραμείνεις στο τραγούδι και να συνεχίσεις, δεν υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος. Όταν εκτίθεσαι, σαν φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα ζήσεις. Και ειδικά για τον Zayn τώρα που τον αγαπάει τόσος κόσμος, έχει τόσους fans, έχει φανατικό κοινό ο Zayn Malik, ωραία που τον ακολουθεί. Αυτό είναι λίγο άκυρο. Δηλαδή, αν θες να φύγεις από το group και από το τραγούδι, φεύγεις εντελώς από αυτό το πράγμα. Πας και κάνεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω, γίνεσαι ψαράς, γίνεσαι πολιτής, οτιδήποτε. Σε πρόσφατη λοιπόν συνέντευξη είπε. Μίλησε για όλα και για την απόφαση να αποχωρήσει. Άλλες δηλώσεις ήταν αυτές. Έκανε μια τεράστια ομολογία κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αφού παραδέχθηκε ότι πραγματικά δεν του αρέσει η μουσική των One Direction. Άλλη δήλωση αυτή. Ο τώρα σολοκαλλιτέχνης είπε ότι δεν έχει απολαύσει το στυλ που έπρεπε να έχει, τις εμφανίσεις που έπρεπε να έχει. Ένιωσα, λέει, ότι είχε έρθει η ώρα να φύγω. Ξεκίνησα εκείνο το πρωί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, και ήταν σαν να πρέπει να πάω σπίτι. Έτσι έχει πει. Το υπόλοιπο, λέει, απλά πρέπει να είμαι εγώ τώρα, λέει, γιατί έχω βαρεθεί, είπε ο Zayn. Φυσικά, λέει, και οι φήμες γύρω από την αποχώρησή του από τους One Direction εννοείται επικεντρώνονται και γύρω από τη σχέση του, όπως είχαμε πει και εδώ και το είχαμε παίξει και στα Mad News, με την τραγουδίστρια των Little Mix, Perry Edwards, που είχε πει τότε ότι θα ήθελε να αποχωρήσει, γιατί θέλει να ζήσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος και τη σχέση του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος και επέλεξε τη σχέση του. Βέβαια, σου λέω, από την αρχή μέχρι τώρα αλλάζει απόψεις, φάσκι και αντιφάσκι, δηλαδή τη μία έφυγα για αυτό, την άλλη έφυγα για εκείνο. Αναφέρει λοιπόν ότι η αποφάση του να αποχωρήσει δεν έχει να κάνει με την Πέρι, λέει, μετά, παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελα να τον έχει αναγκάσει εκείνη για να αποχωρήσει. Άλλο αυτό, άλλη απάντηση. Μετά από λίγους μήνες, τα πιο πρόσφατο, είπε τα άλλα πράγματα. Έφυγα, λέει, από τους One Direction λόγω της κοπέλας μου. Όχι, αυτό δεν είναι το πιο πρόσφατο, είναι το πρώτο, συγγνώμη. Ο νεαρός είπε, ήθελα απλά να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου και την κυρά μου. Ήθελα να ζήσω τη ζωή μου σαν φυσιολογικός 21χρονος. Να σημειώσουμε, λέει, πως για όσο διάστημα ο Zayn Malik ήταν στους One Direction, η σχέση του με την αναγκαστική του περνούσε κρίση, γιατί δημιουργούνταν προβλήματα, έξω με τους παπαράτσι, με τους φανς, με τις θαυμάστρες, εννοείται, γιατί και είναι μικρή και ζήλευε προφανώς, και είχαν έτσι κοντρίτσες, τσακώνονταν χωρίς να τα ξαναβρίσκανε. Και έτσι είπε στην αρχή ότι φεύγει και αποχωρεί για αυτό το λόγο. Είδατε, μετά, όσο περνούσε ο καιρός, σιγά σιγά παραδέχτηκε και κατέληξε ότι τελικά δεν ήταν ο εαυτός του μες στο γκρουπ και δεν του άρεσε καν η μουσική που έπαιζαν τους One Direction. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε. And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. Εγώ λέω άλλα δικά μου, παιδιά, τι ωραίο τραγούδι αυτό, πολύ μου αρέσει, αγαπημένο και το βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι ο καθένας ξεχωριστά σε ένα μέρος και κάνει τα δικά του. Και πέθανα στα γέλια όταν είχαν ρίξει εκείνη τη μακαρονάδα στο κεφάλι του Zayn, το θυμάστε. Τέλειο, δώστε δυνατά!
Για τους One Direction, λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η φασαρία σήμερα εδώ στο Cooler. Για εσάς που τους αγαπάτε, που θέλετε να ακούτε τα τραγούδια τους, που είστε fan, big fans. Και θέλω να σας πω ότι είχε ακουστεί τότε, είχαμε μείνει στην αποχώρηση του Zayn, γιατί εντάξει, αυτό είναι το νεότερο, αν θέλεις, για το συγκρότημα, τα άλλα τα έχουμε πει. Είχε ακουστεί τότε γενικότερα, είχαν δώσει δηλώσεις, είχαν κάνει δηλώσεις και τότε είχε ακουστεί ότι ίσως ο Liam Payne έχει τσακωθεί με τον Zayn, ότι ίσως είχε πει κάποια πράγματα. Ο Liam είχε πει απλά ότι νομίζω λέει ότι είχαμε αισθανθεί ότι θα αποχωρήσει, ότι θέλει να αποχωρήσει και ότι υπήρχαν κάποια κομμάτια της δουλειάς μας που δεν του άρεσαν. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι ίσως δεν συμφωνούσε ο Zayn. Στην αρχή λέει ήμασταν λίγο θυμωμένοι, αλλά συνέχεια νιώσαμε περισσότερο απογοητευμένοι. Συνέχισε ο Liam και πρόσθεσε: του ευχόμαστε καλή τύχη, δεν υπάρχει καμία πικρία. Και μετά ο Νιάλ Χόραντ συμπλήρωσε ότι οι τέσσερις αγαπάνε την κάθε δουλειά τους, ότι οι fans είναι απόλυτα φανταστικοί και το αξίζουν να είναι και αυτοί super και να απολαμβάνουν κάθε πλευρά της σχέσης τους. Τέλος πάντων, για το αν σκέφτονται να αντικατασταθεί η θέση, ο Χάρι Στάιλς δήλωσε όχι με τίποτα, θα μείνουν οι τέσσερις και νομίζω ότι αυτό είναι και... Εντάξει, δεν νομίζω ότι τους λείπει κάτι. Κοίτα, γενικότερα, σε όλο αυτό το κομμάτι, όταν κάποιος θέλει να αποχωρήσει και όταν κάποιος πιέζεται και δεν περνάει καλά σε μια κατάσταση, το καλό είναι να αποχωρεί. Δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε. Εγώ, από αυτά τα συμφραζόμενα, από τα λεγόμενα του ενός και από του άλλου, φαντάζομαι ότι ο Zayn απλά διαφωνούσε με κάποια πράγματα ή τον κούραζαν κάποια άλλα ή ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουμε γεννηθεί εννοείται και δεν έχουν γεννηθεί και όλοι για να τους αρέσουν και όλα αυτά τα γενικότερα που γίνονται με τη δημοσιότητα. Τα φώτα, τα φλάστ, ό,τι πήγαινε. Δώσε εκεί συνέντευξη. Κάνε αυτό, πρέπει να πεις αυτό, πρέπει να πεις το άλλο. Πρέπει να φωτογραφηθείς μετά τα ρούχα, πρέπει να βγείτε στο τάδε σοου. Όλο αυτό το πράγμα, αν δεν είσαι κατασταλαγμένος ότι θέλεις να το ζήσεις, μπορεί και να μην σ' αρέσει και να θες να το απορρίψεις. Εγώ μπορώ να το καταλάβω 100% και. Δεν θα διαφωνήσω με το συγκεκριμένο. Καλό στον Εσπυράκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα διαφωνήσω με το συγκεκριμένο. Ξέρεις κάτι, το να έχεις την άποψή σου και να έχεις προσωπικότητα δεν κάνει πάντα κακό. Δηλαδή, αν κάτι δεν σ' αρέσει και θες να το απορρίψεις, με γεια σου και χαρά σου να το πεις και να το απορρίψεις. Και γενικότερα να μην φοβάσαι ποτέ, ακόμα και μόνος σου να είσαι, να ορθώσεις ανάστημα και να πεις ότι ξέρεις κάτι, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, αποχωρώ. Εγώ δεν θα σου πω κάτι. Δεν θα σου πω ότι είμαι υπέρ ή κατά, αλλά από τη στιγμή που πιεζόταν και ήθελε να αποχωρήσει για τους λόγους του, καλώς και έκανε. Γιατί αν δεν παίρνει καλά, για ποιο λόγο. Λοιπόν, τι είπες, Αλεξάκο? Thank you. Μακρύτσες λοιπόν θέλουν το perfect. Αλεξάνδρα λέει στην Πενέλοπε τώρα. Η Βικτόρια Γκρίκ λέει να κάνετε ένα και αφιέρωμα για το φετινό νικητή της Eurovision. Θα κάνουμε. Ποιος είναι ο φετινός νικητή? Α, θέλουμε το φετινό νικητή, αυτό που πέρασε. Βεβαίως, να κάνουμε, γιατί όχι. Θέλω να κάνετε αφιέρωμα στους Boys and Noise, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε και δεύτερο αφιέρωμα Boys and Noise, έχω να σου πω. Η Χαρά θέλει το Midnight Memories. Η Ειρήνη θέλει Drag Me Down. Η Νόιζερ για πάντα θέλει αφιέρωμα στους Boys and Noise. Βεβαίως, το έχουμε βάλει εννοείται στο πλάνο μας. Για να δω, Mary Direction λέει Drag Me Down Infinity. Σας είμαστε ευγνώμων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει το Mad Grease Loves 1D. Δικό σας, παιδιά, να το ευχαριστηθείτε. Ενώστε το και με το άλλο υπάρχει στο YouTube. Δείτε τα όλα μαζί τώρα στις διακοπές. Να γίνει χαμός. Ζητάνε εδώ πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να πω ότι ο Σπυράκος μας, ο Αυγουστής μας βοήθησε πάρα πολύ για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα και τον ευχαριστώ πολύ. Αυτά πάνω κάτω, να ξέρετε, υπόθηκαν. Γενικότερα κάποιοι λένε ότι τους αρέσει η solo καριέρα του Zayn τώρα, κάποιοι λένε όχι, κάποιοι λένε ότι έχει ωραία φωνή, κάποιοι λένε ότι δεν έχει ωραία φωνή. Τέλος πάντων, καλά να είναι όλοι και να περνάνε τέλεια και να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Εμείς θα τους στηρίζουμε, θα τους αγαπάμε εννοείται, θα ακούμε τα τραγούδια τους, θα τα προβάλλουμε και εννοείται θα ασχοληθούμε και με τον Zayn. Μάλιστα, απόλυτα σεβαστή η απόφασή του. Για να προλάβω να σας πω εδώ πέρα τώρα, εδώ, γιατί έχει εδώ ανοιχτές σελίδες, θα τα πω από το κινητό εδώ πέρα, μου τα έχουν στείλει στο mail. Με όπως ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε για να δούμε πολύ τραγούδι, θέλω να δείτε όσα περισσότερα βίντεο κλιπς γίνεται για να το ευχαριστηθείτε. Να σας πω ότι μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή τι έχουμε? Yellow Day από την Τράπεζα Πειραιώς. Από όσοι έχετε κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά ακόμη και να μην έχετε κάρτα, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές προσφορές. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε άλλες προσφορές. Αυτή τη φορά βγήκαν οι επόμενες. Θα σας τις ανακοινώσω εγώ και κάνετε ό,τι θέλετε, τις αξιοποιείτε όπως θέλετε.
Νούμερο 1, Optical Παπαδιαμαντόπουλος Χριστουγεννιάτικες αγορές γυαλιών ηλίου με κουπόνι αξίας 100 ευρώ προσφορά. Το βλέπετε έτσι, κουπόνι αξίας 100 ευρώ για τα καινούρια σου γυαλιά ηλίου. Μετά έχουμε το δεύτερο, το Cherry Box Christmas Box. Ένα τεράστιο κουτί γεμάτο 5 προϊόντα λάμψης και ομορφιάς. Ένα σετ ολόκληρο ομορφιάς περιποίηση με 5 προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα καλλιτικών Cherry Box. Μπορείτε να βρείτε εκεί τρίτον, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Χιονοδρομικό κέντρο, τώρα πιάσανε και τα κρύα. Καλαβρίτων, ημερήσιο ski pass για τα Σαββατοκύριακα. Η τέλεια εξόρμηση είναι αυτή. Ένα ημερήσιο ski pass για Σάββατο ή Κυριακή. Η επίσημη αργία λέει στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Ξέρουμε, έχουμε πάει. Να είναι καλά τα Καλάβρητα. Από εκεί και πέρα θα φύγω γρήγορα. Έχει πάρα πολλά πράγματα που είχα να σας πω ακόμα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά προτείνω χαμός. Ο Βασίλης είναι και εσύ, τα ερέξιον, ερίσε. Δώσε και σπάσε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά-σιγά για να ακούσετε όσο δυνατό περισσότερα κομμάτια One Direction. Αυτό ήταν ένα cooler να κλείσει ωραία εβδομάδα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και να πάτε για ψώνια. Μουά!